Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Λέσβου χαιρετίζει τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και δηλώνει ότι το μεγάλο μας όπλο για να μετρήσουμε αποτελέσματα, να έχουμε νέες κατακτήσεις, είναι η αποφασιστική οργάνωση της πάλης μας με επίκεντρο τις ανάγκες και τα μεγάλα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και συνεχώς οξύνονται σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Είναι εξοργιστικό να μην μπορούμε να ζεστάνουμε τις οικογένειές μας, να σκεφτόμαστε πόση βενζίνη να βάλουμε για να φτάσει να πάμε στη δουλειά μας, να τρέμει η καρδιά μας όταν ανοίγει ο διακόπτης της κουζίνας για μαγείρεμα, γιατί όταν έρχονται οι λογαριασμοί αναρωτιέσαι, το ρεύμα είναι ή δόση δανείου. Συνάδελφοι, οι πλουτοκράτες στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο βγάζουν τα όπλα για να λύσουν τις διαφορές τους και στην περίοδο της ειρήνης κάνουν μεταξύ τους συμφωνίες, φορτώνοντας τους λαούς αντεργατικούς νόμους για να μην κινδυνέψουν τα κέρδη τους. Οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των λίγων και όχι για τις δικές μας ανάγκες. Γι' αυτό και στη χώρα μας συναγωνίζονται μεταξύ τους τα κόμματα εξουσίας, ποιο απ' όλα είναι το καλύτερο παιδί του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνει μαγνήτης αντιπίνων από άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις όπως η Ρωσία. Δεν στοιχιζόμαστε πίσω από κανέναν ληστή που μακελεύει τους λαούς για τα λεφτά. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Μας ενώνουν τα ίδια βάσανα, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αγωνίες και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και προσφυγιά. Στηριζόμαστε στον αγώνα μας, δεν περιμένουμε σωτήρες και μεσίες. Τους γνωρίσαμε, ξέρουμε τι καπνό φουμάρουν και δεν ξεχνάμε τι μας έχουν φορτώσει στις πλάτες μας. Τους έχουμε όλους απέναντί μας και τους πολεμάμε με τον αγώνα μας και την επιμονή μας για να έχουμε αποτελέσματα που θα ανακουφίζουν τη ζωή μας. Έτσι χτίζουμε το σήμερα και το αύριο των αναγκών μας. Η συμμετοχή του κλάδου μας σε μεγάλα εργοτάξια της Μυτιλίνης είναι καθολική. Τα γιαπιά είναι κλειστά. Οι οικοδόμοι λένε ως εδώ. Σας ευχαριστώ.